Ο Σταύρος Μουντουφάρης είναι εδώ για να δούμε και ειδήσεις από τον διεθνή χώρο. Καλησπέρα, Σταύρο. Καλησπέρα, Νικόλα. Κυρίες και κύριοι, μια που φαντάζομαι ότι ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος, σας αφήσουμε την πολιτική επικαιρότητα απ' έξω για να δούμε λίγο την άλλη όψη της, γιατί έχει πολλά και ενδιαφέροντα σημεία. Σήμερα σας αφήσουμε τα τυπικά και ας πάμε στο ζουμί της συζήτησης. Στο ζουμί της συζήτησης. Αυτό που αρέσει και εσένα και νομίζω ότι αρέσει όλους μας, έτσι να βλέπουμε μια διαφορετική όψη σε αυτή την καθημερινότητα, έστω και αν αυτή έχει ψήγματα επικαιρότητας, όπως το παράδειγμα αυτό που συμβαίνει τις τελευταίες μέρες στη Χαβάη. Τη Χαβάη την έχουμε συνδέσει με ένα τροπικό περιβάλλον, με σέρφινγκ, με ήλιο. Όχι με κάτι τέτοιο. Σίγουρα όχι με κάτι τέτοιο. Και φαντάζομαι το σοκ των κατοίκων όταν είδαν το χιόνι να πέφτει σε πολύ χαμηλά υψόμετρα, κάτι το οποίο δεν έχουν ξαναδεί ποτέ στη ζωή του. Φαντάζομαι και το σοκ όσων έχουν πάει στην Χαβάη ως τουρίστες και βλέπουν χιόνι και λένε πού ήρθα. Είναι χαρακτηριστικές τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης και δείχνουν σέρφερ με τις σανίδες του σέρφ να κάνουν σκι πλέον πάνω στους ενισχυμένους δρόμους. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι αν θέλετε κάποια απόδειξη για το ότι οι κλιματικές αλλαγές αφορούν τους πάντες. Και όχι μόνο τα μεγάλα αστικά, και τρώστε. Δείτε αυτές τις εικόνες, δείτε το τι συμβαίνει στη Χαβάη. Είναι πραγματικά απίστευτο. Ή αν θέλετε, δείτε και αυτό το οποίο συμβαίνει στη Μόσχα. Όπου κατερρύφθη το ρεκόρ 20ετίας χιονόπτωσης, στο σχέδιο να δουν 20 χρόνια οι κάτοικοι, παρά το γεγονός όμως ότι έριξε τόσο πολύ χιόνι, ειδικά στα περίχωρα της Ρωσικής Μητρόπολης, δεν δημιουργήθηκαν τόσο απλά προβλήματα όσο θα μπορούσε κάποιος να φανταστεί με τόσο πολύ χιόνι. Οι κάτοικοι έχουν συνηθίσει, έχουν λάβει τα μέτρα τους και γνωρίζουν πώς να αντιμετωπίσουν τον χιονιά της 20ετίας. Να σημειώσουμε ότι τους τελευταίους μήνες η Ρωσία σπάει το ένα μετά το άλλο τα ρεκόρ όσον αφορά στην ποσότητα χιονόπτωσης, όχι όμως στις θερμοκρασίες. Η κλιματική αλλαγή απειλεί όμως και τον έρωτα. Μέρα του Αγίου Βαλεντίνου σήμερα. Δηλαδή. Πώς? Γίνε πιο συγκεκριμένο. Αυτό προσπαθώ να κάνω. Κάνω τον πρόλογο απλώς. Δεν ξέρουμε να κάνω και καμία τροπικά ερώτηση. Δεν ξέρω να μιλάω. Μαλδίβες. Όχι, πέρα. Κοίτα, πώς θα ταξιδεύω στις Μαλδίβες. Τι άλλο θέλεις. Σου δείχνω εικόνα από Μαλδίβες. Σε καλοπιάνω. Επέλεξε εικόνες τροπικές για να σου δείξω τις συνέπειες των κλιματικών αλλαγών όπως παρουσιάζουμε και μια μελέτη σήμερα. Πρώτα απ' όλα, οι κλασικοί προορισμοί στα καμήλια ταξίδια, εξωτικοί. Αντιμετωπίσουν πρόβλημα σε μερικά χρόνια με δεδομένο ότι πολλές περιοχές, όπως οι Μαλδίβες, κινδυνεύουν να εξαφανιστούν από το χάρτη. Να καταποντιστούν εξαιτίας των κλιματικών αλλαγών και κορεογενή σύμφαση. Συγγνώμη που σε διακόπτω, Σταύρο. Νικολέτα μου, δεν έχω πάει ακόμα στις Μαλδίβες, θα φύγω με αυτόν τον καημό από αυτή τη ζωή. Γιατί έχεις χρόνια ακόμα μπροστά σου. Άμα βουλιάξω στις Μαλδίβες, δεν το κάνω. Αυτό το πει. Παρίσι, πόλη του έρωτα. Αλλά πόλη η οποία αντιμετωπίζει και πολύ σοβαρό πρόβλημα εξαιτίας της μόλυνσης της ατμόσφαιρας. Ας τον κόσμο να ζήσει λίγο το ρομαντισμό του και να ονειρεύεται ότι θα πάει κάποια στιγμή. Τι λέει η μελέτη όσον αφορά στις απειλές που αντιμετωπίζουν οι παραδοσιακές μορφές έκφρασης του έρωτα από το κλίμα. Τι να σου κάνω. Είπαμε ότι η άλλη πλευρά της επικαιρότητας έχει και αυτή την πικρή γεύση. Θα μπορούσες να έχεις έρθει με τους προορισμούς. Η γεύση της σοκολάτας. Που δείχνονται για ερωτευμένους και όχι να καταρρύψουμε έναν τον προορισμό. Τι να κάνω. Θες να το σταματήσουμε εκεί, να μην ολοκληρώσω την παρουσίαση της μελέτης. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν έχει ό,τι θέλεις. Κανένα θέμα. Τέλεια, πάμε λοιπόν, αφήνουμε το θέμα. Τελευταίο. Δεν μπορεί να σου χαλάσω χατήρι. Πάμε στο τελευταίο θέμα. Όχι. Θε να πάμε στο τελευταίο θέμα. Θα πάμε στο τελευταίο. Θα βγάλω μάκρυ σήμερα. Λοιπόν. Λόγω της ημέρας, έχουμε τις φωτογραφίες που δημοσιοποιεί η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία από τις πιο χαρακτηριστικές περιοχές του πλανήτη με σχήματα καρδιάς. Είναι ομολογουμένως κάτι πολύ εντυπωσιακό. Κάτι αντίστοιχο έκανε και ο Ρος Κόσμος, η Ρωσική Διαστημική Υπηρεσία, μέσω Twitter όμως, όχι μέσω βίντεο. Και είχα την απορία, φαντάζομαι ότι αρκετός κόσμος την είχε. Πώς αυτό το σχήμα της καρδιάς καθιερώθηκε ως το σύμβολο της καρδιάς, το σύμβολο του έρωτα, από τη στιγμή που δεν έχει καμία σχέση, ανατομικά τουλάχιστον, με την καρδιά. Λοιπόν, ψάξαμε, βρήκαμε την απάντηση στην μελέτη μιας καθηγήτριας γαλλικής φιλολογίας στο Στάνφορντ, της Μέριλιν Γιαλόμ, η οποία ανακάλυψε ότι η πρώτη απεικόνιση της καρδιάς με το σχήμα που γνωρίζουμε σήμερα και το βλέπουμε σε αυτές τις εντυπωσιακές φωτογραφίες από το σύστημα Κοπέρνικος της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας είναι σε ένα χειρόγραφο του 1344 με τίτλο «Ρομαντισμός του Αλεξάνδρου» και είναι γραμμένο στη γαλλική διάλεκτο. Από τότε που εμφανίστηκε για πρώτη φορά αυτή η εικονογράφηση, η οποία σχετίζεται με την καρδιά, η διάδοσή της ολόκληρη την Ευρώπη ήταν ραγδαία, χωρίς κανείς βεβαίως να μπορεί να εξηγήσει το γιατί. Ενώ το σαν σχήμα υπάρχει σε πολλούς αρχαίους πολιτισμούς, όχι όμως συνδεδεμένο με την καρδιά. Η πρώτη σύνδεση του σχήματος αυτού με την καρδιά είναι στα 1344. Αυτός ο ρομαντισμός σου
Σε σόκαρε σήμερα. Με έχει σοκάρει σήμερα, ναι. Είδες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τουλάχιστον τέτοια αφιέρωμα σήμερα το Αγίου Βαλεντίνου δεν νομίζω να έχει κανένα. Κανένα. Τώρα για το σοκολατένιο King Kong μα το αφήνει για αύριο. Δεν πειράζει, θα το πούμε αύριο. Να κλείσουμε έτσι.